θα κλιμακώσει το απεργιακό μέτωπο ενάντια σε εργοδοσία, το κράτος της και ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που εμπλέκουν τη χώρα μας πιο βαθιά, στους ανταγωνισμούς μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ματοκυλούν λαούς για τα συμφέροντά τους. Ξεκαθαρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι γυναίκες και τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή με τους εργάτες όλων των χωρών που ζουν τις συνέπειες των ανταγωνισμών στην περιοχή ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια πλευρά και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη για το μοίρασμα του πλούτου των χωρών ανάμεσά τους και της Ουκρανίας. Ήδη πληρώνουμε τα σπασμένα με την τεράστια αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, με την εκτείναξη των καυσίμων, την αύξηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που πήραν φωτιά. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Οι γειτονικές χώρες ζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα που ζούμε και εμείς. Ακρίβεια, μισθοί που εξανεμίζονται μόλις τους παίρνουμε, ανεργία, απολύσεις, ανασφάλεια και από πάνω πόλεμοι. Από μια χούφτα ληστών του πλούτου που παράγουμε, ληστών της ίδιας ζωής μας. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης, διεκδίκησης για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, με επιτροπές για την ακρίβεια, να μην μένει κανένας εργαζόμενος μόνος του, να μην νιώθει μόνος του, να του δώσουμε το χέρι, να του πούμε ότι θα παλέψουμε πλάι μας. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου διαστήματος, όπως οι αγώνες των λιμενεργατών της Κόσκο, των αυτεργατών, των εργατών της Ζώνης, των εργατών της Λάρκου και της Ιφούτ, των εκπαιδευτικών και άλλων, να ενωθούν με όλους τους εργαζόμενους ένα μεγάλο ποτάμι κατά δίκης πολιτικής που ευθύνεται για τα προβλήματα που βιώνουμε και να εκφραστεί συλλογικά η δυσαρέσκεια που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς και γειτονιές, αυτό που μας λένε οι συνάδελφοί μας. Το δεν πάει άλλο. Το κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Να μετατραπεί σε συλλογική διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων μας. Δεν πρόκειται να δεχθούμε ως φυσικό φαινόμενο την ανασφάλεια χιλιάδων συμβασιούχων, συναδέλφων μας, που λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια, σε πολλούς άλλους χώρους, με τους άθλιους νόμους που ψήφισαν όλα τα αστικά κόμματα. Δεν θα δεχτούμε να δουλεύουμε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, με μισθούς πείνας, σε δουλεμπορικά γραφεία, με ωράρια λάστιχο, να μας απολύουν, να μας κλέβουν τα ένσημα, να μας αφήνουν απλήρωτους για μήνες. Δεν δεχόμαστε να φοβόμαστε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος και να παγώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ βγάζοντας από τη λίστα κάθε φορά βασικά προϊόντα. Επιστρέφουμε την κοροϊδία της κυβέρνησης για τα ψίχουλα που μοιράζει σε ρεύμα και καύσιμα, λέγοντας ότι είναι το καλύτερο δυνατό ρεαλιστικά που μπορούσε να κάνει. Είναι άραγε ρεαλιστικό να πεθαίνουν καθημερινά δεκάδες συνάνθρωποι μας στα νοσοκομεία από την πανδημία? Είναι ρεαλιστικό να μην μπαίνουν μέτρα στα σχολεία των παιδιών μας, στα πανεπιστήμια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετατρέποντάς τους σε χώρους υπερμετάδοση του κορονοϊού? Είναι ρεαλιστικό να δαπανούν δις για το ΝΑΤΟ? Είναι ρεαλιστικό να κάνουν τη χώρα μας πολεμικό ορμητήριο με κίνδυνο να υπάρξουν αντίπεινα? Εμείς σε όλα αυτά τα ερωτήματα μια απάντηση τους δίνουμε. Δεν πρόκειται να συμφιλειωθούμε με τη βαρβαρότητα και τη ρεαλιστικότητά τους. Τους το λέμε καθαρά. Δεν κάνουμε πίσω. Οι ανάγκες μας για δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρεπή ζωή δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ούτε παζαρεύονται, ούτε θα έρθουν μέσω σημερινών και αυριανών σωτήρων. Η πραγματική δύναμη να παρεύουμε στην καλυτέρευση της δουλειάς μας και της ζωής μας βρίσκεται στα χέρια μας. Κάθε βήμα πίσω από αυτά είναι παράτηση στην ομερία και στην ανασφάλεια.
Καλούμε τα σωματεία να φτιάχνουν απεργιακές επιτροπές σε κάθε χώρο δουλειάς για την καλύτερη οργάνωση της απεργίας. Στο αφήγημα που προωθούν συντονισμένα εργοδοσία, αστικές δυνάμεις και οι άνθρωποι τους στο συνδικαλιστικό κίνημα να βάλουμε τις διεκδικήσεις μας στο γύψο, τα κεφάλια μέσα, εμείς χρειάζεται να ανεβάσουμε την απαιτητικότητα των σωματείων στη διαμόρφωση σύγχρονων ετοιμάτων για την κάλυψη των αναγκών μας. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, δίνοντας το χέρι στους συναδέλφους μας να μην είναι κανένας εργαζόμενος μόνος του στα χέρια της εργοδοσίας και του κράτους. Καλούμε όλα τα σωματεία στην αντιπολεμική διαδήλωση την Πέμπτη, 6,5 ώρα στο Πασαλιμάνι, ενάντια στους νατοϊκούς μακελάρδες που ήρθαν στη γειτονιά μας.